Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα μου. Του εξαγγείλαμε πάσα στα συνέσεις σου, εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Αυτά λέγει ο 28ος και τελευταίος στίχος του 72ου ψαλμού. Για μένα, λέγει ο Δαβίδ, μόνο ένα μόνιμο και ύψιστο αγαθό υπάρχει, το να προσκολώμαι όλο ένα και περισσότερο σε σένα, Θεέ μου, και να στηρίζω όλη μου την ελπίδα σε σένα, Κύριε. Και έτσι, απορροφημένος ολόκληρος από τον πόθο και την αγάπη σου, να έχω, Κύριο, και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις δοξολογίες που σου οφείλω, δίπλα στις πύλες της κόρης σου Σιών, της Ιερουσαλήμ, για να τις ακούνε όλοι όσοι τις διαβαίνουν. Εμή δε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Είναι αγαθό, λέει, και είναι και σωτηριώδες, δηλαδή φέρνει τη σωτηρία, οδηγεί στη σωτηρία. Ποιο πράγμα? Το προσκολάστε το Θεό, το να είμαι εγώ ενωμένος πάντοτε με το Θεό και να μην χωρίζομαι ποτέ από Αυτόν. Και ομοίως είναι σωτηριώδες το να αφιερώνω στον Θεό όλη την ελπίδα μου. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Γιατί εγώ, επειδή ήλπισα εις τον Θεό, δεν απέτυχα του ποθουμένου. Και αυτό έγινε αγαθό σε μένα, δηλαδή ωφέλιμο και σωτηριώδες. Επειδή ήλπιζα σε σένα και δεν απέτυχα, κατάλαβα ότι αυτό πράγματι είναι αγαθό, το μόνο αγαθό, μαζί με την καθόλου προσκόλλησή μου και αγάπη μου και αφιέρωσή μου σε σένα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης λέγει, ο Θεός γάρ ούτε λύπη εστίν, ούτε ειδονή, ούτε δειλία ή θράσος ή φόβος ή οργή ή άλλον τίτιο τον πάθος, ότις απαιδεύτου κυριεύει ψυχής. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ούτε λύπη, ούτε ειδονή, ούτε δειλία ή θράσος, ούτε φόβος ή οργή, ούτε κάποιο άλλο τέτοιο πάθος, το οποίο κυριεύει την απαίδευτη ψυχή, την ψυχή την ακαλλιέργητη, την ψυχή η οποία δεν έχει καθαρθεί και δεν έχει φωτιστεί από τη χάρη του Θεού. Αλλά τι είναι ο Θεός? Ως φυσήν ο Απόστολος, αυτοσοφία και αγιασμός, αλήθεια άτε και χαρά και ειρήνη και όσα τι αυτά. Αυτό είναι ο Θεός. Είναι αυτή η σοφία, ο ίδιος είναι η σοφία, ο αγιασμός, η αλήθεια, η χαρά, η ειρήνη και όσα άλλα τέτοια παρόμοια. Πόσουν εστί το ταύτα όντι προσκοληθήνε των υπό των εναντίον κρατούμενων, ήτι ουδαμός. Πώς λοιπόν, λέγει, είναι δυνατόν σε αυτόν ο οποίος είναι τέτοιος, ο Θεός δηλαδή, να προσκοληθεί σε έναν ο οποίος κρατείται, κυριαρχείται από τα αντίθετα? Δεν έχει δηλαδή μέσα του σοφία και αγιασμό και αλήθεια και χαρά και ειρήνη, τα οποία είναι θείες ενέργειες, άκτισες ενέργειες? Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης. Μας δείχνει λοιπόν εδώ, με αυτή την παραπομπή που κάνει ο Άγιος Νικόδημος, τι σημαίνει προσκόλληση στο Θεό και πώς κατορθώνεται. Θα πρέπει ο άνθρωπος να συγγενεύσει κατά κάποιο τρόπο με το Θεό, να μετέχει στις άκτισες ενέργειες του Θεού, που είναι η σοφία, ο αγιασμός, η αλήθεια, η χαρά,
η ειρήνη, η ταπείνωση και όλα αυτά που τα ονομάζουμε αρετές. Αν κανείς δεν έχει αυτά, δεν μετέχει σε αυτά, ο Θεός δεν προσκολάται σε αυτόν, ούτε και αυτός βέβαια μπορεί να προσκοληθεί στον Θεό. Και ο Άγιος Κύριλλος λέγει, «Κολόμεθα δε Θεό, κατά διάθεσιν εγγίζονται σε αυτό και τις θείες αυτού κατακολουθούνται στες πείσμασαι». Πώς προσκολόμεθα εις τον Θεό, με τη διάθεση της ψυχής μας, της καρδίας μας, πλησιάζοντας αυτόν και ακολουθώντας τα θεία του προστάγματα. Γιατί έτσι λέγει ο Σωτήρ, εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθήτω. Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Όποιος πράγματι θέλει να με ακολουθήσει και να γίνει γνήσιος μαθητής μου, όποιος θέλει να με διακονήσει, αυτός θα πρέπει να με ακολουθεί, όχι τοπικά μόνο, θα λέγαμε, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά τροπικά. Δηλαδή, ο τρόπος της ζωής του, οι ενέργειες του, η όλη του ψυχή να μοιάζει με τον Θεό και η όλη του ύπαρξη να παρομοιάζεται και να μιμείται τον Θεό. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο διάκονός μου. Ό,τι αρέσει στον Θεό, θα πρέπει να φροντίζει ο άλλος άνθρωπος να το κάνει, να το εφαρμόζει, για να προσκολάται αληθινά στον Θεό και ο Θεός αυτόν. Και μη δε το προσκολάσει το Θεό αγαθόν εστί, τι δε σεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το εξαγγείλαμε πάσα στα συνέσεις σου, εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ελπίζοντας λέγει σε σένα τον Θεό, σκεπάστηκα και λυτρώθηκα από κάθε κακό. Γιατί, για να διηγούμε τις ενέσεις σου, δηλαδή τα αξιεπαίνετα θαυμάσια σου, ελπίζοντας εις τον Θεό ο άνθρωπος, ποτέ δεν αποτυγχάνει. Ή μπορούμε να το εννοήσουμε και αλλιώς, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό με σκέπασες Κύριε, για να γράψω στους ψαλμούς μου αυτούς τας χρεωστουμένας δοξολογία σου. Αυτή την δοξολογία που πρέπει να κάνω συνεχώς. Με σκέπασες Κύριε και αυτήν μπορώ να εκπληρώσω. Πάσας δε είπε, διότι τόσο πολλά είναι η δοξολογία του Θεού, όσες είναι και οι δυνάμεις αυτού και οι ενέργειες, δηλαδή αναρρύθμιτες και άπειρες. Θα πρέπει συνεχώς ο άνθρωπος να δοξολογεί το Θεό με όλες του τις δυνάμεις. Λέγει δε ο Δαβίδ ότι θα διηγείται τις δοξολογίες αυτές, θα τις παρουσιάζει δηλαδή, θα δοξάζει το Θεό στις πύλες της Ιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτή η πόλη έχει δύο ονόματα. Δεν ονομάζεται μόνο Ιερουσαλήμ, αλλά και Σιών, εξαιτίας του όρου Σιών που βρίσκεται πλησίον της. Θυγάτηρ δε Σιών είναι η ίδια η Σιών, σύμφωνα με το εβραϊκό ιδίωμα, όπως και Υιός ανθρώπου, ο άνθρωπος λέγεται, όπως μας ερμηνεύει και ο ερμηνευτής Θεοδόρητος. Εν τες πύλες δε είπε, στις πύλες της πόλεως, γιατί εκεί θα εξαγγείλει ο Δαβίδ τη δοξολογία του Θεού ή μάλλον τις δοξολογίες της άπειρης του Θεού, γιατί οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάθονται στις πόρτες της πόλεως ή και του ναού και να διηγούνται διάφορα πράγματα. Και αναγωγικώς πάλι, πόρτες, πύλες της Ιών είναι οι κατατόπων εκκλησίες, διαμέσου των οποίων, ως αν διαμέσου θυρών, ανεβαίνει ο χριστιανός στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν μπορεί ο χριστιανός να υπάγει στην ουράνια πατρίδα εάν δεν περάσει από την εκκλησία. Οι κατατόπους εκκλησίες είναι οι πύλες του ουρανού. Πώς όμως ο άνθρωπος μπορεί να προσκοληθεί εις τον Θεό, όταν συμμαζέψει το νου του και τότε αποκτά αίσθηση της παρουσίας του Θεού, τότε μετέχει στις ενέργειες του Θεού και τότε νιώθηκε την ανάγκη
να δοξάσει τον Θεό. Λέγει μια ερώτηση, γέροντα ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, όταν κάνω μια διανοητική εργασία δεν μπορώ να λέγω την ευχή. Όταν την ώρα που εργάζεσαι έχεις τον νου σου στον Θεό, απάντησε ο Άγιος, είναι σαν να λες την ευχή. Γιατί και αν λες την ευχή και ο νου σου δεν είναι στον Θεό, τι ωφελεί. Και όταν κουράζεται κανείς την ευχή, αν φέρει στο νου του τον Χριστό ή την Παναγία, πάλι η ευχή είναι. Βλέπουμε πως εδώ ο Άγιος τονίζει αυτήν την προσκόλληση του νου εις τον Θεό, την προσκόλληση της καρδιάς μας σε Αυτόν. Και αυτό είναι η πραγματική προσευχή. Όχι απλώς να λέμε κάποια λόγια, αλλά η όλη μας προσοχή να είναι σε Αυτόν. Γέροντα, μπορεί κανείς να διατηρεί μέσα του τη μνήμη του Θεού χωρίς να λέγει την ευχή? Και απάντησε ο Άγιος, αν λέει με το λογισμό του, πόσο μακριά βρίσκομαι από το Θεό, τι πρέπει να κάνω για να πάω πιο κοντά του? Από αυτό έρχεται και η μνήμη του Θεού, έρχεται και η ευχή. Αναζητώντας δηλαδή ο άνθρωπος την ευαρέστηση του Θεού, προσπαθώντας να βρει τρόπους να αρέσει στον Θεό, αυτό τον οδηγεί στη μνήμη του Θεού. Να προσπαθήσεις να αισθάνεσαι πάντοτε την παρουσία του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, και να κινείσαι σαν να είναι παρόντες. Γιατί πράγματι είναι παρόντες, άσχετα αν εμείς δεν τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Είναι παρόν ο Χριστός, αφού είναι πανταχού παρόν. Είναι παρόν και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι, γιατί μετέχουν στην χάρη του Θεού, η οποία είναι πανταχού παρούσα. Γι' αυτό να αισθάνεσαι όλους ότι είναι παρόντες. Να τα ανάγεις όλα στον Θεό, λέγει ο Άγιος, και να λες, ο Θεός με παρακολουθεί. Άρα γι' αυτό που κάνω τώρα είναι αρεστό στον Θεό. Τι να κάνω για να τον ευαρεστήσω? Τι πρέπει να αποφύγω για να μην τον στενοχωρήσω? Σιγά σιγά αυτό θα γίνει η κατάσταση μέσα σου. Θα σκέφτεσαι τον Θεό και θα κάνεις το παν για να τον ευχαριστήσεις. Έτσι αναπτύσσεται και αυξάνει η αγάπη προς τον Θεό. Γλυκαίνεται ο νους και η καρδιά και μένουν συνεχώς στην ευχή χωρίς κόπο. Μένουν δηλαδή συνεχώς στον Θεό. Γιατί πλέον η γλυκύτητα του Θεού ελκύει τον άνθρωπο. Γέροντα, τι σημαίνει μνήμη Θεού, όρασης Θεού? Μνήμη Θεού σημαίνει ότι ο νους είναι στον Θεό. Ζει ο άνθρωπος τον Θεό, οπότε βλέπει παντού τον Θεό. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στον Θεό, αισθάνεται συνέχεια την παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει ως ευλογία του Θεού. Μια ματιά να ρίξει γύρω του, καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν και στις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Όπου να κοιτάξει βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, όπως εδώ ο Δαβίδ που θέλει συνεχώς να δοξάζει, να διηγείται τις άπειρες δοξολογίες του Θεού. Ρίχνει ο άνθρωπος μια ματιά στον ουρανό, λέγει ο Άγιος, και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στη γη, βλέπει τα πουλιά, τα δέντρα και βλέπει τον Θεό, τον Δημιουργό τους. Αυτό είναι και προσευχή, είναι και μνήμη Θεού και είναι, θα λέγαμε, και όρασης Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.